Υπάρχουν τώρα εκατοντάδες φοιτητές σε επίπεδο χώρας και μάλιστα σε ένα κρίσιμο κλάδο που είναι προβληματισμένοι, αναφέρουμε στον κλάδο της ιατρικής, που βρίσκονται ένα βήμα μάλιστα πριν στελεχώσουν δομές υγείας. Ωστόσο, όπως τονίζουν, δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι. Ένα φαινόμενο το οποίο έχει ενταθεί κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ο λόγος για τους φοιτητές κλινικών ετών και συγκεκριμένα του 5ου έτους της ιατρικής σχολής, θα συνομιλήσουμε με τον Θάνο Κατηφόρη, φοιτητή ιατρικής. Θάνο, να σε καλησπερίσω. Καλησπέρα σας. Από πότε βρίσκεστε εκτός κλινικών, σωστά? Ναι, σωστά. Είμαστε εκτός κλινικών περίπου από τις αρχές Νοέμβρη, δηλαδή από την αρχή του δεύτερου lockdown στην ουσία. Και μέχρι στιγμής, παρά τις πάρα πολλές προσπάθειες που έχουμε κάνει, κυρίως εμείς οι φοιτητές, αλλά και από την πλευρά της σχολής, δεν έχουμε καμία απάντηση από το Υπουργείο. Μόνο αδειοφορία δηλαδή μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Ζητήσατε να ασκηθείτε κανονικά σε νοσοκομεία, σωστά? Ναι, όπως προβλέπετε δηλαδή με βάση το πρόγραμμα σπουδών για το 5ο έτος της ιατρικής εδώ στην Κρήτη, θα έπρεπε φέτος όλη τη χρονιά, κάθε μέρα, να είμαστε μέσα στο νοσοκομείο και να εκπαιδευόμαστε. Και επί της ουσίας ήμασταν μόνο για ένα μήνα, δηλαδή τον Οκτώβρη. Από τον Νοέμβρη και μετά είμαστε εκτός. Οι μόνοι που τους έχει επιτραπεί να είναι στο νοσοκομείο είναι τα παιδιά που είναι από το 6ο έτος και αυτοί που βρίσκονται επί πτυχίο. Οπότε κατ' επέκταση δημιουργούνται κάποια κενά, δημιουργούνται μία απόσταση, σωστά, ανάμεσα στους φοιτητές και στην διαδικασία της κλινικής, διαδικασία των εργαστηρίων. Ναι, στην ουσία έχουμε αυτούς τους μήνες μια τεράστια απόσταση από αυτό που θα κληθούμε σε περίπου 1,5 χρόνο από τώρα να ασκήσουμε ως επάγγελμα. Επί της ουσίας δεν έχουμε λάβει καμία κλινική εκπαίδευση μέχρι στιγμή. Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο εμάς εδώ στην Κρήτη, αλλά όλους τους κλινικούς φοιτητές σε όλη την Ελλάδα, όπου υπάρχει ιατρική σχολή, αυτούς δηλαδή που δεν είναι τελειόφοιτοι. Αν η κατάσταση δεν αλλάξει αυτό το έτος που διανύουμε, ουσιαστικά θα μπείτε πρώτη φορά σε κλινική στο 6ο έτος, στο τελευταίο έτος της σχολής σας? Ευελπιστούμε ότι μέσα στον επόμενο μήνα η κατάσταση θα αλλάξει. Έχουμε ζητήσει και από το Υπουργείο και από τις σχολές μας να εμβολιαστούμε. Αυτό που έχουμε πάρει ως πληροφορία είναι ότι ο εμβολιασμός μας έχει εγκριθεί, αλλά από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε τίποτα, δεν είμαστε καταχωρημένοι ούτε στις λίστες εμβολιασμού ακόμα. Προφανώς και αν δεν μπούμε μέσα στον επόμενο μήνα, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο και θα διακινδυνεύσουμε να χάσουμε και το έτος και το εξάμηνο, γιατί όπως καταλαβαίνετε η κλινική εκπαίδευση δεν αναπληρώνεται με κάποιο τρόπο. Δεν μπορεί να καλυφθεί λοιπόν αυτή η χαμένη περίοδος, αυτό θέλω να σε ρωτήσω, Θάνο, σωστά, με κάποιο τρόπο? Όχι, δεν μπορώ να... Επαναλαμβάνεται η διαδικασία, επαναλαμβάνεται η ακαδημαϊκή διαδικασία. Ναι, ακριβώς. Και μάλιστα εμείς αυτό που ζητάμε δεν είναι απλά να κατοχυρωθεί η κλινική εκπαίδευση στα χαρτιά χωρίς να την έχουμε κάνει, δηλαδή απλά να μην χαθεί το εξάμηνο ή το έτρος για να πούμε ότι εντάξει, okay, πήραμε πτυχίο του χρόνου το καλοκαίρι, αλλά αυτό που θέλουμε είναι πραγματικά να μπούμε στο νοσοκομείο και να εκπαιδευτούμε. Δηλαδή το θεωρούμε σημαντικό, είναι πάνω στο αίσθημα ευθύνης που πιστεύω ότι ο καθένας και εμείς και το Υπουργείο πρέπει να έχει απέναντι στο σύστημα υγείας, στο οποίο πολλοί από εμάς θα υπηρετήσουμε σε μερικό καιρό. Η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης υπάρχει, έχει υιοθετηθεί και στους φοιτητές ιατρικής? Ναι, όσον αφορά τα θεωρητικά μαθήματα, ναι, προχωράει κανονικά η τηλεκπαίδευση, αλλά το 5ο και το 6ο έτος εδώ στην Κρήτη είναι αμιγώς κλινικά έτη. Δηλαδή, πέρα από κάποια μαθήματα επιλογής που γίνονται διαδικτυακά, δεν έχουν κομμάτι το οποίο να είναι θεωρητικό. Είναι καθαρή κλινική εκπαίδευση, την οποία αυτή τη στιγμή τη στερούμαστε. Μάλιστα. Θάνο, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζουμε να βρεθεί λύση. Σίγουρα ένα θέμα το οποίο απασχολεί και προβληματίζει. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.